Γιατί θέλουμε, τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε όλη η ζωή να κάποιος να μας κυνηγήσει ή όχι. Γιατί δεν θέλω δηλαδή να πάω Πακιστάν. Γιατί δεν θέλω να χάσω ζωή. Θέλω να είμαι ζωντανό, θέλω να είμαι δημιουργικός, θέλω να τρέχω, θέλω να κάνω αρκετά πράγματα για τους άνθρωπους, για τους εργάτες. Γι' αυτό ποτέ μα ποτέ δεν κάθομαι σπίτι, δεν κάθομαι σε κρεβάτι. Πάντα θέλω να τρέξω για να μπορέσουμε να κάνουμε για όλους τους εργάτες, για όλους τους άνθρωπους. 2005, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι μυστικές υπηρεσίες από Αγγλία, από άλλες χώρες μπήκαν εδώ σαν πρόεδρος. Ήμουνα υποχρεωμένο και στηρίξατε πάρα πολύ καλά. Ήσασταν κοντά. Τι θέλαμε. Δηλαδή αυτά τα άτομα που πήραν μυστικές υπηρεσίες να είναι νόμιμες. Να μην τους κάνουν απαγωγή. Να μην τους βάλουν σε χαλκούτσι και στρατόπεδα και αυτά. Θέλαμε να είναι νόμιμος. Όταν συνεχόμενα 3 χρόνια έγινε αυτό, τότε οι 3 κυβερνήσεις, όπως άκουσα, χρειάζονται έρευνες. Δηλαδή, η κυβέρνηση και ο πρέσβης, χωρίς καμία διαδικασία, δόξα τω Θεώ, δεν έχω κάνει ποτέ μα ποτέ ούτε ένα μικρό κακό. Γιατί πιστεύω δικαιοσύνη, πιστεύω ανθρώπια, πιστεύω όλοι να είμαστε αλληλέγγυοι ένα και το άλλο. Τότε βγήκανε κόκκινη ένδελμα, τότε βγήκανε αυτά γιατί ακούγονταν, δηλαδή ο Τζαβέτ συνεχίζει, μιλάει. Είμαι άνθρωπος. Όταν βλέπω αδικία, όταν βλέπω άσχημα πράγματα, όταν βλέπω παίρνουν απαγωγές και τους βάλουν σε χαλκούτσι και σε διάφορα, γιατί να μην μιλάω. Αυτό λέει η δημοκρατία, αυτό λέει η ανθρωπία, για να σώσουμε κάποιον. Και αυτά τα πράγματα κάναμε, πιστεύω, με συνδικάτα, με όλοι, με εσάς, με όλοι εμείς, να τρέξουμε για να είναι αυτό το κόσμο να μην υπάρχουν μαρτίες, να μην υπάρχουν άδικα πράγματα. Γι' αυτό τρέχω. Αρκετές φορές, δηλαδή κάποιος από εδώ μπορεί να πει, δηλαδή γιατί μιλάτε απέναντι αστυνομία, γιατί μιλάτε απέναντι χρήση. Δεν μιλάω απέναντι κανένα, μόνο θέλω να μην υπάρχει ρατσισμό, να μην υπάρχει φασισμό, να μην υπάρχουν αδικίες, να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο μιλάω. Δεν είμαι κατά του κάποιον που λέει γιατί δηλαδή μιλάτε για το Ορδοκίς, γιατί δεν θέλω. Ένας πρέσβης όποιος έρχεται παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μετά γιατί να πάρει το Ορδοκίς, μετά γιατί να πάρει αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο 11 μήνες και 2 μέρες στατήθηκαμε μπροστά από πρεσβεία μας για να μην πάρουν δωροδοκίες. Γιατί όταν πηγαίνει ένας απλός άνθρωπος, ανοιχτά λέγανε, αν δεν θα δώσετε δωροδοκίες 200, 300, 500 ευρώ, δεν θα μπορέσετε να κάνετε ούτε ενενέωση διαβητήριο σας. Αυτά ήταν πολύ σοβαρά πράγματα, γι' αυτό το λόγο κυνηγάνε και θέλουν να μου τάψουν. Θέλουν να πάρουν το Τζαβέτ με αυτή την καμπάνια, ο πρέσβης μίλησε με Μιχαλολιάκο, με Χρυσή Αυγή, 3 φορές πήγε Χρυσή Αυγή και τότε, δηλαδή συλλήφθηκα πάνω, άνω κάτω, 10 φορές. Τι συνεργασία είχανε και γιατί είχανε αυτή τη συνεργασία. Γι' αυτό το λόγο, σε λίγα λόγια, θέλω να πω, θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω και χίλια ευχαριστώ κάθε από εσάς που ήρθατε εδώ και μου έχετε στηρίξει. Αυτή τη στήριξη πιστεύω δεν είναι μόνο για τον Τζαβέντα Ασλαμ. Αυτή τη στήριξη είναι για κάθε εργάτη, για κάθε άνθρωπος, για να μπορέσουμε να παλέψουμε για καλύτερο αύριο. Τώρα, πριν που είχα αυτή τη φορά που πήγα για να καταθέσω τα χαρτιά μου και μου είπανε δεν μπορείτε να καταθέσετε γιατί δεν έχετε διαβητήριο. Γι' αυτό το λόγο πήγα. Γιατί είχα 10 χρόνια άδεια διαμονής. Και γι' αυτό το λόγο πήγα για να καταθέσω πολιτικό άσυλο μου και απορρίψανε. Να δείτε δηλαδή πάρα πολύ κόσμο
που δεν έχει καμία απόδειξη έχουν άσυλο. Οι εκατοντάδες. Να έχουν όλοι. Αλλά γιατί απορρίψανε τον Τζαβίδ Ασλάμ? Γιατί κυνηγάει η κυβέρνηση του Πακιστάν και θέλουν να μην δοθεί κάποιο έγγραφο. Θέλω να είμαι νόμιμος για να μπορέσω να τρέξω, να μπορέσουμε να τρέξουμε όλοι μαζί. Αν θα έχετε κάποια ερώτηση, μπορώ να σας απαντήσω. Και πάλι μια φορά, χίλια ευχαριστώ από σας καθένα που ήρθατε και στήριξατε. Ευχαριστώ πολύ.